Στη σκεπαστή αγορά της Νεάπολης, όπου επαναλήφθηκε σήμερα η διαδικασία των rapid test, βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο οποίος έκανε λόγο για επιβράδυνση της διασποράς, αναφερόμενος και στα αποτελέσματα μέχρι και εκείνη την ώρα, όπου από τα 100 τεστ που είχαν γίνει, μόνο τα 4 ήταν θετικά. Συνεχίζονται οι δράσεις drive-thru testing σε όλη τη Θεσσαλία, ώστε να δούμε το ρυθμό εξάπλωσης σε όλο το γενικό πληθυσμό και να μπορέσουν οι επιδημιολόγοι και οι δημοξιολόγοι να βγάλουν αποτελέσματα και να έχουν εικόνα στο γενικό πληθυσμό, ταυτόχρονα να προφυλαχθεί ο γενικός πληθυσμός, να προφυλαχθεί ο ρυθμός διάδοσης και εξάπλωσης του ιού και ταυτόχρονα να δώσουν και τις κατάλληλες οδηγίες. Μέχρι στιγμής έχουν περάσει περίπου 100 άτομα, έχουν γίνει 100 τεστ, τα θετικά είναι 4, που αυτό δείχνει μία μείωση του ρυθμού διάδοσης. Ο Κώστας Αγοραστός επεσήμανε πάντως ότι δεν πρέπει να υπάρξει σε καμία περίπτωση εφησυχασμός, κάνοντας αναφορά στην ισχυρή πίεση που δέχονται ακόμη τα νοσοκομεία. Δεν εφησυχάζουμε, διότι το δημόσιο σύστημα υγείας δέχεται πίεση, οι κλίνες ΜΕΘ είναι γεμάτες, και δέχεται πίεση ακόμη το δημόσιο σύστημα υγείας. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και συνεχίζουμε τις δράσεις αυτές σε όλη τη Θεσσαλία για να δούμε το ρυθμό εξάπλωσης και να μειωθεί. Ήδη από την αρχή του δεύτερου κύματος της πανδημίας έχει μειωθεί ο ρυθμός εξάπλωσης ορό περίπου στο 1, που σημαίνει ότι τα μέτρα έχουν αρχίσει να αποδίδουν. Η διαδικασία ξεκίνησε από τις 10 το πρωί στη σκεπαστή αγορά της Νεάπολης, με τους πολίτες να ανταποκρίνονται, καθώς πολλοί ήταν και σήμερα αυτοί που αξιοποίησαν την ευκαιρία και έσπευσαν με τα αυτοκίνητά τους για να κάνουν rapid test. Ναι, είναι ανησυχητικό, γιατί πεθαίνουν πολλοί κόσμοι. Οπότε πρέπει να προσέχουμε. Σίγουρα, ποιον δεν ανησυχεί. Είμαστε στο ίδιο σπίτι και είμαστε χωριστά δωμάτια. Κουβάται ο άντρας, πλησιάζει τη γυναίκα. Επειδή η γυναίκα εργάζεται, ο σύζυγος δεν εργάζεται και έχουμε πρόβλημα. Υπενθυμίζεται πως την δράση πραγματοποιούν οι κινητές μονάδες ειδικού σκοπού του ΕΟΔΗ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και το Δήμο Λαρισαίων στο πλαίσιο των δράσεων για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού. Η δράση αυτή θα συνεχίζεται και στη Λάρισα για όσο διαρκεί το lockdown και θα γίνεται κάθε Τρίτη την ίδια ώρα.